κάτι ψηλέ λέει, ναι, και του λέει και ο άλλο, ναι, δεν είναι και εμόφυρτο και την έσωσε. Είστε σίγουροι πω όλο αυτό δεν ήταν σκηνοθετημένο. Μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το πρόσωπο, ναι, το προβληματικό πρόσωπο, το πρόσωπο που έχει στο ιστορικό του απόπειρε βιασμού, που έχει στο ιστορικό του ληστείε και χρήση ναρκωτικών ουσιών, ότι δεν περιφερόταν εκεί στην παραλία αυτό το πρόσωπο από την Καλαμάτα δεν το είδαν κάποιοι ξυπνάκηδες και θέλησαν να φτιάξουν αυτό το βίντεο για να ανεβάσουν τον εαυτό του και να ενδοξοποιήσουν τη βία στο διαδίκτυο. <γι��> Είπε στην κοπέλα ρε και ότι έχεις μαχαίρι πάνω σου και ότι θες να δη... <κλυμφε> <στα> δει <γι��> Θα φας κι άλλες, είναι λίγες τις κοπέλες. <στα> <στά> αλήθεια θα λες. Μου είπανε ότι Ωρέ! είναι μαχαίρι. Ωραία, θες να σου πω κάτι άλλο, θες να αλήθεια άλλη. Πες την αλήθεια άλλη, με συνέξεις. Είναι αλήθεια σου λέω. ότι έχεις μαχαίρι και τι είπα. Ψέματα είπε. Ναι. Το είπε όμω. Ναι. Μπράβο. Κοπελιά, τι σου είπα ακριβώ. Ότι okay, έχει μαχαίρι και του θέλει να βιάσει. Για αν δεν με βιάσει, θα με χαιρέσει. Είπε ότι θέλει να τη βιάσει, ε. ε π... Δεν το εννοούσα. <σκλή> δηλαδή, 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 δηλαδή. Δεν το για κίνη. Δεν, δεν το εννοούσα. Δεν το εννοούσα. Δεν το εννοούσα. Δεν το εννοούσα. Γιατί ήταν. Όχι, για μια άλλη που είναι παρεξηγημένη η κανάθα. Σε μια πρώην. Και τη είπε ότι θα βγάλει μαχαίρι άμα δεν τη βιάσει, Μωρή. Δεν το εννοούσα. Τι έχει, Μωρή. Είπε ότι τη βιάσει, Μωρή. Ψ... Personal... Ήρθε σαλαμίνα μωρή παλιά την καλαμάτα. ...την μάνα Για να βιάσει πιο μωρή Όχι κανέναν. Για τυχαία κοπελίσσα μωρή ...π... Όχι βέβαια. Πώς σε που ρε το άλλο Πόσο κονώνει μπασταρδέ. Για τα Σου έχουν βιάσει ποτέ τη μάνα την αδερφή. δεν έχουν βιάσει. Και επειδή έχουν βιάσει την αδερφή σου, να Έχει άλλη σχέση αυτό το βίντεο που μόλις παρακολουθήσατε, το οποίο φυσικά το παρακολουθήσατε σε επεξεργασμένη μορφή, η πηγή του βίντεο είναι στο σελίδα πρωτοθέμα.gr, κυκλοφορεί σήμερα στο διαδίκτυο και ανοίγει πολλές συζητήσει. Όμως δεν είναι ολόκληρο το βίντεο. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας βάλω ένα προηγούμενο απόσπασμα, το οποίο από την ιστοσελίδα που πήρα το βίντεο δεν υπήρχε. Για δέστε. Λοιπόν, αυτό το απόσπασμα που παρακολουθήσετε τώρα που είναι 5-6 δευτερόλεπτα πριν από το προηγούμενο απόσπασμα που αναπαρήγε στο σελίδα πρώτο θέμα.gr είναι δημοσιευμένο στο Twitter που τώρα ονομάζεται X από το τρομαχτικό τρομαχτικό underscore blog. Σαλαμίνα λέει τον έδιρα και θα τον ξαναέδερνα. Και έχει το hashtag βιασμός και σαλαμίνα. Αυτή τη στιγμή το βίντεο αυτό έχει 173.000 προβολές και 224 αναδημοσιεύσεις, δηλαδή retweets. Διαβάζω κάποια σχόλια κάτω από αυτή τη δημοσίευση, τα οποία με προβληματίζουν. Μία γυναίκα. Πάνε να πειράξουν γυναίκε και όταν του πιάσουν γίνονται κότε. Τίποτε τυχαίο, άντε και λίγε του έδωσε του μπίχλα. Δηλαδή, κανονικοποίηση τη βία Τη βία, η οποία φαίνεται ξεκάθαρη και στα δύο βίντεο. Στα δύο βίντεο που έχουν προηγηθεί, φαίνεται στο πρώτο μόνο ο αποδέχτης της επίθεσης, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κάτω και τον χτυπάει κάποιος άλλος και τον εξυβρίζει, ο οποίος του δίνει μία ομολογία, όπως θα δείτε στη συνέχεια δεν στέκει αυτή η ομολογία με τον τρόπο που έχει ληφθεί, στο δεύτερο απόσπασμα, το οποίο είναι τα μερικά δευτερόλεπτα πριν από το πρώτο απόσπασμα, φαίνεται ότι είναι μέσα στη θάλασσα ένα ψηλό σωματόδη άνδρα που φοράει γάντια, ο οποίο χτυπάει τον τύπο, ο οποίο κατηγορείται από αυτό που το χτυπάει ότι ήταν επίδοξο βιαστή. Που μπορεί να ήταν κιόλα. Δεν γνωρίζω. Να γιάσουν τα χέρια του, λέει ένα άνδρα, και λίγε του έδωσε το ανώμαλου, λέει ένα άλλο άνδρα. Υπάρχει όμω ένα προφίλ το οποίο γράφει, σας κοροϊδεύει ένα μπιπ άτομο, μακακισμένο, αυτό πάει σε αυτόν που έδερνε και έβαλε το βίντεο, βρήκε ένα πρόσωπο με διανοητική καθυστέρηση για να το παίξει άντρας, λέει. Ένας άλλος χρήστης του Twitter λέει έπρεπε να έπαιρνε και ένα τρόπο μαζί του να θυμάμαι το κάθαρμα. Δεν ξέρω τι εννοούσε, να του κόβε καν αυτή καν αχέρι, δεν ξέρω. Ένα άλλο χρήστη του Twitter λέει Εάν είναι αληθινό, μπράβο στο σωτήρα. Απορία. Στο βίντεο φαίνεται ότι ο Σωτήρας φοράει γάντια. Βρέθηκε τυχαία στην παραλία, φοράει γάντια του και σώνει το κορίτσι. Τραβάει βίντεο και δέρνει με ένα χέρι. Ο επίδοξο, μάλλον έχει κάτι. Θα τα βρουν αυτά οι αστυνομικοί τη ελληνική αστυνομία. Και εγώ βλέποντα το βίντεο από το πρωί, περιέλαβα ένα κομμάτι στο βίντεο που έκανα προηγουμένως και λέω κάνει λεκτική επίθεση και σωματική επίθεση στον φερόμενο ως δράστη του βιασμού. Δεν μου άρεσε αυτό που είδα και ούτε μου αρέσουν οι διαστάσεις που παίρνει και τα κακά μηνύματα, τα επικίνδυνα μηνύματα που δίνει στην κοινωνία και κυρίως σε ευάλωτα κομμάτια της κοινωνίας όπως είναι οι νεαροί άνδρες. Υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια τα οποία ηρωοποιούν τον δράστη, ο οποίος δέρνει και ξυβρίζει έναν άνθρωπο, είναι ξεκάθαρα δράστης γιατί ο ίδιος το έχει ανεβάσει και υπάρχει το βίντεο. Τον δράστη ο οποίος εξυβρίζει και χτυπάει έναν άνθρωπο, ο οποίος φέρεται να είναι πιθανό βιαστής, και ξαναλέω, δεν το αμφισβητώ ότι μπορεί να είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, λένε ότι καλά έκανε, παρουσιάζεται ο του δίνουν μπράβο. Υπάρχουν όμω και άνθρωποι ψύχρεμοι οποίοι γράφουν. Θλιβερό για όλου του εμπλεκόμενου. Ένα άλλο προφίλ. Εμένα το ίδιο καθήκη μου φαίνεται να είναι και αυτό που χτυπάει και γράφει κάμερα. Σύνολο δύο καθήκια βλέπω. Ένα άλλο γράφει ο τύπο που έλεγε ότι έχει μαχαίρι κάνει μπαμ ότι είναι ψυχιατρικό ασθενή, λέει. Άλλο λέει, του έριξε λίγε. Πρέπει να του τα σπάσει όλα να μην ξαναπιάσει κουτάλι το μπ, λέει για αυτόν τον άνθρωπο. Ένα άλλο γράφει: απίλησε το κοριτσάκι με μαχαίρι ότι θα το βιάσει και μετά λέει: Όχι, ψέματα το είπα. Άξιο αυτό που τράβηξε και ανέβασε το βίντεο. Ένα άλλο λέει: Άξιο, δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Αχ. <ΣΣΣ> Μια άλλη λέει: Καλά, βρε παιδιά, αυτό ήταν χάιδεμα, δεν ήταν ξύλο. Μια άλλη γράφει: Να γιάσουν τα χέρια του. Τελικά ο τύπο σε σημασμένο για δύο απόπειρε βιασμού και 12 φορέ για ναρκωτικά και κλοπέ. Και συνεχίζει το πανηγύρι με τα σχόλια κάτω από το βίντεο. Ευτυχώς δεν είναι όλα τα σχόλια υπέρ της αυτοδικίας. Δεν είναι όλα τα σχόλια υπέρ της εξάσκησης βίας και ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Αλλά υπάρχουν αρκετά από αυτά τα σχόλια. Ψάχνοντας να ενημερωθώ για αυτό το θέμα έπεσα πάνω στην πρωινή εκπομπή του Sky σήμερα από την οποία θα παραθέσω μερικά αποσπάσματα και θα εκφράσω τη δική μου γνώμη σε όσα λέγονται ω ψυχολόγο. Ε, κύριο Μπαλάσκα είναι εδώ επίση, αστυνομικό αναλυτή. Καλημέρα, κύριε Μπαλάσκα. Καλώ ήρθατε, καλημέρα. Για να μα βάλει λίγο το θέμα, κύριο Μπαλάσκα, και να μα το σχολιάσει η κυρία Βαρελά. Τι έχουμε εδώ τώρα, κύριε Μπαλάσκα, Έχουμε έναν άνθρωπο που, αν το είχε κάνει αυτό στην κόρη μα, ενώ αυτόν που έσωσε τον βέβαιο βιασμό. Εγώ προσωπικά θα είχα σκύψει στα γόνατά μου και θα του είχα φιλήσει και τα πόδια και τα χέρια. Mm -hmm. Εδώ ο κύριο Μπαλάσκα, πρώην αστυνομικό, ο οποίο παρουσιάζεται στην εκπομπή ω αστυνομικό αναλυτή, λέει ότι αν βρισκόταν στη θέση του πατέρα τη κοπέλα, θα γονάτιζε και θα φιλούσε και τα πόδια και τα χέρια αυτού του τύπου. Πάμε να δούμε γιατί. Mm -hmm. Ένα καθένα συνδυαστή, ένα άνθρωπο ταυτοποιημένο για τέτοιε πράξει. Έφαγε και μερικέ ψηλέ. Φωνάζει ο κόσμο, φωνάξει δουλειά για ο κόσμο. Δεν έπρεπε να το κάνει. Δεν, μην περιμένετε από έναν άνθρωπο ο οποίο έχει υπηρετήσει δεκαετίε τον νόμο να πει ότι η αυτοδικία είναι καλό πράγμα. Ναι, δεν προφανώς. είναι καλό πράγμα η αυτοδικία. Ε, εντάξει, ίσω δεν έπρεπε να ανεβάσει αυτό το βίντεο, ίσω δεν έπρεπε να του ρίξει αυτέ τι ψηλέ. ίσως, ίσω, ίσω, κατά βάση και κατ' ουσίαν ήρωα που έσωσε από σίγουρο βιασμό και κακοποίηση και μπορεί και θάνατο. Δεν ξέρουμε. Πάντα ένα άνθρωπο αυτό Κομιλφό παρουσιάζεται, καθώ πρέπει παρουσιάζεται, αλλά λέει ξεκάθαρα, εμέσω πλην σαφώ, ότι αυτό ο άνθρωπο είναι ήρωα επειδή έσωσε την κοπέλα από σίγουρο βιασμό και πιθανότατα και από θάνατο. Ένα καθέξιν Δεν γνωρίζω το ιστορικό του ανθρώπου εκείνου. Ένα πρόσωπο το οποίο αν ισχύουν αυτά που έγραψε η χρήστηρα του Twitter. Έχει καταδικαστεί για δύο απόπειρες βιασμού και για δώδεκα ληστείες και πώς το έχει πει ότι έχει σχέση με τα ναρκωτικά. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκάθαρα έχει σοβαρό πρόβλημα και ψυχιατρική υγείας και σίγουρα μπορεί να είναι και επικίνδυνο. Αλλά όσον αφορά στον τύπο που δοξάζει ο κύριος Μπαλάσκα. τι ξέρουμε. Μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι τα πράγματα είναι έτσι όπως υποθέτουμε σε αυτό το βίντεο ότι το παρασκήνιο πίσω από αυτό το βίντεο είναι έτσι και είμαστε σίγουροι ότι είναι και ήρωα. Λέω το. Και, και ήρθε ένα άνθρωπο που πρόλαβε αυτό που του ήρξε και, και την κλείτωσε. Του τώρα τα κάτι ψηλέ. Ναι. Ναι. Ήρθε ένα άνθρωπο που πρόλαβε και πρόλαβε και φόρεσε και γάντια και του ήρξε κάτι ψηλέ. Κάτι ψηλέ. Κανονικοποίηση τη βία. Ενδοξοποίηση τη βία. Κάτι ψηλέ. Ναι. Τέσσερα. Δεν είναι και εμόφυλλο. είναι που την έσωσε και. Κάτι ψηλέ που... λέει. Ναι, και του λέει και ο άλλο. Ναι, δεν είναι και εμόφυλλο και την έσωσε. Είστε σίγουροι πω όλο αυτό δεν ήταν σκηνοθετημένο. Μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το πρόσωπο, ναι, το προβληματικό πρόσωπο, το πρόσωπο που έχει στο ιστορικό του απόπειρε βιασμού, που έχει στο ιστορικό του ληστείε και χρήση ναρκωτικών ουσιών, ότι δεν περιφερόταν εκεί στην παραλία αυτό το πρόσωπο από την Καλαμάτα, δεν το είδαν κάποιοι ξυπνάκιδες και θέλησαν να φτιάξουν αυτό το βίντεο για να ανεβάσουν τον εαυτό τους και να ενδοξοποιήσουν τη βία στο διαδίκτυο. Υπάρχει αυτή η περίπτωση. Θα μου πείτε πώς. Στο εξωτερικό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Ένα σωρό στημένα βιντεάκια, και στη Μένα Reels και στο Facebook και στο Instagram και στο Twitter και στο TikTok και παντού που παρουσιάζονται σαν πραγματικές ιστορίες ενώ είναι στημένες. Λέω εγώ τώρα, δεν γνωρίζω, μια υπόθεση κάνω. Μήπως ήταν μια παρέα η οποία είπα να σκάνουμε αυτό το βίντεο να κάνουμε σαματά και πήγε μια κοπέλα από την παρέα και έπιασε κουβέντα με αυτόν τον τύπο. Τηλεφώνησε τον άλλον άρθιο ο οποίος ήρθε φορώντας γάντια και με έτοιμο κάμεραμαν. Δεν ξέρω. Σε καμία περίπτωση δεν υποτιμώ τη σοβαρότητα μια απειλή βιασμού. Αλλά στην περίπτωση που αυτό το βίντεο είναι σκητοθετημένο, κάνει ακριβώ την αντίθετη δουλειά. Κανονικοποιεί και τι απειλέ βιασμού και κανονικοποιεί και τη βία. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί. Και όχι μόνο οι απλοί πολίτε. Αλλά ένα άνθρωπο, ο οποίο παρουσιάζεται στην τηλεόραση ω αστυνομικό αναλυτή, ο οποίο εξ όσων θυμάμαι ήταν και για χρόνια στην αστυνομία συνδικαλιστής να λέει τόσο εύκολα αυτές τις κουβέντες χωρίς να εξετάσει τι είναι αυτό, πώς βρέθηκε αυτό το βίντεο ποιος το βιντεο σκόπισε, γιατί φορούσε γάντια, πώς στήθηκε το όλο σκηνικό πραγματικά έχω πάρα πολλές απορίες και πάρα πολλές ανησυχίες για το τι μεταδίδει βλαβερό και επικίνδυνο η τηλεόραση, πάρα πολλές όπως πολύ σωστά είπατε εσείς πριν από 5 λεπτά που δεν ήμασταν στον αέρα το απεσπάσαι και κάποια ομολογία με αυτό. Τα παιδί μου το είπε και κάτι. Τα παιδί ναι. να έπρεπε να το δώσει το βίντεο στην αστυνομία να μην το ανεβάσει εγώ, για αυτό εγώ το θέμα. Γίνει οι ναι. ευαισθητούλοι, δε τώρα. Οκ. Okay. Ναι. σω ίσως... να έπρεπε να δώσει το βίντεο στην αστυνομία, ίσω να μην το ανεβάσει. Αν έκανε το βίντεο για να το ανεβάσει, όμω, γιατί να το δώσει στην αστυνομία. Και όλοι όσοι ανησυχούμε με την κανονικοποίηση τη βία. Όλοι όσοι ανησυχούμε με την προτροπή η οποία ξαναλέω είναι επικίνδυνη για τα πιο ευάλωτα κομμάτια του πληθυσμού Τους νεαρούς άνδρες, τους έφηβους άνδρες και τους νεαρούς άνδρες που τους προτρέπει προς βία Είμαστε ευαισθητούλιδες Οκ, okay. ναι. Yeah. δεν είναι καλό και η αυτοδικία, δεν πρέπει Αλλά από εκεί και πέρα είναι σύλληψη πολίτη Κοιτάξτε, θα mm σας -hmm. πω κάτι για να το κλείσω Σύλληψη πολίτη να δέρνεις έναν πολίτη, να τον εξυβρίζεις χιδέα και να το βιντεοσκοπεί και να το ανεβάζει στα social media, αυτό είναι σύλληψη πολιτή Ο νόμο στην Ελλάδα και αλλού. Μα το πει κυρία Βαρελά. Δίνει το δικαίωμα. Εγώ δεν θα μιλήσω για τον νόμο. Αυτά είναι Αφή θέματα που θα Βαρελά Δίνει το δικαίωμα στου Έλληνε πολίτε ναι. στα κακουργήματα να κάνουν σύλληψη. Α, μάλιστα. Ο νόμο, ο ελληνικό, για να τα ακούσει ο κόσμο, mm -hmm. η ελληνική νομοθεσία στον κάθε Έλληνα πολίτη. Mm -hmm. Όταν βλέπει μπροστά του και διαπράτεται κακούργημα, ο Έλληνα πολίτη, σαν ένα αστυνομικό εκείνη τη στιγμή, εάν μπορεί, χωρί να θέσει τον εαυτό του ή άλλο σε κίνδυνο, μάλιστα. να συλλάβει το άτομο που το κάνει το, το κακούργημα. Μάλιστα. Αυτό το λέει ο ελληνικό νόμο. Αυτό είναι η ελληνική το νομοθεσία. Δίνει. Αυτό έκανε. Αυτό Το έκανε. <σομίζει> το, έκανα, το, το έκανε. Έκανα, ο άλλο λαθρατισμένο <σομίζει> την κυνήγαγε να την βιάσουν <σομίζει> και ενδεχομένω να τη σκοτώσει ακόμα και με στη θάλασσα. Εδώ, Εδώ βλέπουμε παιδιού. ένα ξεκάθαρο κάλεσμα προ του Έλληνε πολίτε να προβαίνουν σε σύλληψη, σύλληψη πολίτη, όταν μπροστά του γίνεται κακούργημα. Και θα προσθέσω, όταν θεωρήσουν πω μπροστά του γίνεται κακούργημα, το φωνάζει δυνατά ο κύριος Μπαλάσκα για να το ακούσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Έλληνες πολίτες Για να γεμίσουμε και στην Ελλάδα vigilante. Όπως αυτούς τους υπερήρωες Τις ταινίε, κάπως έτσι Far West Ο πολίτης έχει δικαίωμα να προβαίνει σε αυτοδικία ε, Ο πολίτης Ιδιαίτερα αποσπάστηκε ε, μια ομολογία mm -hmm. Κατόπιν ξυλοδαρμού ε, αυτό ναι. είναι νόμιμο. Όχι. Α, Α, δεν είναι. Ε, δεν είναι σίγουρα Α, νόμιμο. Δεν είναι, να προσπαθήσει να δέρνει τον πολίτη και να προσπαθήσει ομολογία. Όχι. Ε, γι' αυτό, γι' αυτό Όχι. Όχι. Ναι. Όχι, δεν είναι νόμιμο. Ευτυχώ που υπάρχει και η κυρία Βαρελά, η ποινικολόγο στο πάνελ τη εκπομπή, η οποία μπορεί να μιλήσει για το τι είναι νόμιμο και τι είναι παράνομο. Για να δούμε τι θα πει άλλο εκτό από το ότι αυτή η ομολογία η οποία αποσπάστηκε με αυτόν τον τρόπο δεν είναι νόμιμη. Σε, ε, από τη στιγμή που δεν βλέπουμε ότι υπάρχει μια ε, παρούσα επίθεση προς το θύμα, δηλαδή βλέπουμε τον ενφερόμενο δράστη που κάθεται ε, κάτω στην παραλία να μην επιτίθεται στο θύμα. Ναι. Άρα δεν έχουμε μια άμεση και παρούσα επίθεση και ο, ε, ο σωτήρα της προβαίνει σε πράξει, mm -hmm. σωματικές βλάβες για να αποσπάσει ομολογία. Mm -hmm. Αυτό δεν είναι νόμιμο σε, σε καμία περίπτωση. Άρα. Την απέσπασε ή θα κρυθεί ότι στέκει αυτή η ομολογία. Όλα αυτά θα φανούν μετά. Να ξαναδούν οι αρχέ αυτά στην πορεία. Το λέει ξεκάθαρα η κυρία Βαρελά μετα δεν οι που δείχνει το βίντεο είναι άσκηση βία, σωματική βία, εξύβριση τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποια επίθεση. Έχει σταματήσει δηλαδή η όποια επίθεση ίσως συνέβηκε. Αυτό που ασκείται δηλαδή στο βίντεο είναι αχρίαστη βία. Αχρίαστη για τους σκοπούς σύλληψης του φερόμενους επίδοξου βιαστή. Χρειάζεται όμως ίσως για να ανέβουν οι μετοχές του βιτσιλάντε, του σωτήρα, ο οποίος ξυλοκόπησε, γρονθοκόπησε, εξύβρισε και, 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 και μετά το ανέβασε και δοξάστηκε από όσους δοξάστηκε. Στη συνέχεια τη τηλεοπτική εκπομπή, δεν σα έχω βάλει όλη την τηλεοπτική εκπομπή. Μπορείτε να την ψάξετε, να τη βρείτε από τον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Ο κύριο Μπαλάσκα λέει έτσι με πολύ έντονο ύφο ότι υπάρχουν τέσσερι σοβαροί κίνδυνοι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Καρκίνη του ονομάζει. Για να δούμε. Γύρω Γι' αυτό θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα θέμα για να μην είμαστε υποκριτέ και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μα. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχουν τέσσερι Καρκίνη κοινωνική απίστευτη φοβερή καρκίνη. Mm -hmm. Ο ένας είναι ο ένας καρκίνος είναι η παιδική εγκληματικότητα. Ο άλλος είναι η κακοποίηση. Ο άλλος είναι η γυναικοκτονία και ο άλλος είναι η βιασμή με ό,τι προκύψει. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν πάσε. να προσθέσουμε και έναν πέμπτο καρκίνο κοινωνικό τους βιτσιλάντες. Πάμε λοιπόν να εξωθήσουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν περισσότερο μέσα τους, έχουν ροπή προς τη βία, να τους εξωθήσουμε να εξασκούν αυτή τη βία επειδή τους μαθαίνουμε ότι έχουν το δικαίωμα της σύλληψης πολίτη. Χρησιμοποιώντας ένα αμφισβητούμενο βίντεο το οποίο θέλω να ελπίζω πως στη συνέχεια θα εξειχνιαστεί τι και πώς και πώς δημιουργήθηκε το βίντεο αυτό. Αυτό δεν είναι υποκρισία κύριε Παλάσκα, ρωτάω παρόλο που διαφώνησα σε μεγάλο μέρος όσον είπε ο κύριος Παλάσκα σε αυτή την εκπομπή, οι απόψει που εξέφρασε στη συνέχεια της εκπομπής αναφορικά με ένα άλλο θέμα της επικαιρότητα με βρίσκουν σύμφωνοι. Το θέμα του μεσήλικα Άνδρα, ο οποίο ενώ καταγγέλθηκε για κατεξακολούθηση βιασμό από μια 16χρονη κοπέλα, ισχυρίζεται ότι είχε σχέση μαζί της. Και ρωτάει ο δημοσιογράφος αν με βάση τον νόμο είναι νόμιμο ένα άνδρα στη μέση ηλικία να έχει ερωτική σχέση με μια κοπέλα 16 ετών. Υπενθυμίζω τις ανησυχίες που έχω και τις έχω εκφράσει και στο βιβλίο μου θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου για το γεγονός ότι η ηλικία, η νόμιμη ηλικία συνένεση στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλή. Είναι στα 15 έτη. Είναι νόμιμο αλλά δεν είναι ηθικό. Ο νόμο τι λέει. Μία 16χρονη. Ο νόμος με έναν 50χρονο. Το να έχουν σχέση είναι νόμιμο. Ναι. Αν αυτό το αποδείκνυε. Mm -hmm. είναι λευκή περιστερά, δεν τον πειράζει κανένα. Αν αποδείκνυε ότι είχε σχέση μαζί τη. Ναι. Ότι ήταν σε κάποια σχέση. Ναι. Και τώρα εκδικητικά αυτή το Ήταν ελευθέρα. Είναι νόμιμο. Ο νόμο αυτό λέει. Αλλά όμω είναι ηθικό. Ένα Δεν να λένε ότι έχουν σχέση. Συμφωνώ με αυτή την άποψη και επαυξάνω ότι παρόλο που ο νόμος το επιτρέπει δεν είναι ηθικά ορθό. Η άποψή μου είναι ότι επίσης δεν είναι ηθικά ορθό να προωθούμε τη βία ως απάντηση στη βία. Να εξωθούμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν τους δικούς τους προσωπικούς λόγους για να είναι βίαιοι, έχουν τα δικά τους αποθυμένα στην εύκολη και απλή χρήση βίας με το πρόσχημα της σύλληψη πολίτη. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος. Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μου κανάλι στο YouTube. Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω και τις δικές σας απόψεις. Σας χαιρετώ.